Παρακαλούνται θερμά οι πολίτες να μην τοποθετούν άλλα απορρίμματα επάνω στους μεγάλους λευκούς σάκους, καθώς είναι έτοιμοι για αποκομιδή. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται πιο δύσκολο και καθυστερεί το έργο των συνεργείων για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Όπως βλέπετε, ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων. Τοποθετούμε τα απορρίμματα στους σάκους, στους big bag, προκειμένου να μεταφερθούν σε διάφορα κοντέινερ που έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά της πόλης σε 30 σημεία περίπου, για να μεταφερθούν με τα μεγάλα φορτηγά πλέον σε χώρο διαλογής. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, ευελπιστούμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει καθαρίσει η πόλη πλέον. Εκείνο που θα ήθελα να παρακαλέσω τους κατοίκους, και αφού πρώτα τους ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη αλλά και να τους ευχαριστήσω για την κατανόηση που δείχνουν μέχρι στιγμής, θα ήθελα να τους παρακαλέσω να συμβάλλουν και αυτοί στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος όσον αφορά με την ανακύκλωση. Ας φροντίσουμε να κάνουμε πιο επιμελημένη την ανακύκλωση, να μην πετάμε τα σκουπίδια, τα ανακυκλώσιμα υλικά μαζί με τα οργανικά, για να μπορέσουμε όσο μπορεί το δυνατόν να μειωθεί ο όγκος, που να είναι λιγότερος ο όγκος των απορριμμάτων. Επίσης, να μην βγάζουμε τα κλαδέματα από τους κήπους μας και να τοποθετούμε επάνω στους σάκους ή στους κάδους. Για τα κλαδέματα υπάρχει ειδική υπηρεσία του Δήμου, που μπορεί να, με ένα τηλέφωνο να έρθει να παραλύει και τα κλαδέματα αλλά και τα ογκώδη και βαριά αντικείμενα που έχουμε. Ας φροντίσουμε τουλάχιστον δηλαδή αυτές τις μέρες να μην βγάζουμε έπιπλα, μοκέτες και όλα αυτά και να τα πετάμε άνισα επάνω στους κάδους ή στις σακούλες που έχουμε τοποθετήσει. Καλό είναι επάνω στις σακούλες να μην βάζουμε τίποτα πλέον από ό,τι έχουν οι υπάλληλοι του Δήμου αφήσει, για τους λόγους να είναι πιο ευκολότερη η αποκομιδή της σακούλας. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω όσους έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν στο χώρο τους τα ανακυκλώσιμα υλικά για λίγες μέρες, προκειμένου να διευκολυνθεί και ο Δήμος λόγω του μεγάλου όγκου, και επειδή το ΚΔΑΗ εδώ δεν αδυνατεί να παραλάβει περισσότερον όγκο από ανακυκλώσιμα υλικά, αν μπορούν να τα κρατήσουν στο χώρο τους έστω και για λίγες μέρες ακόμα, μέχρι που να ξεκινήσει πλέον να γίνει, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να υπάρχει πιο ομαλή διαχείριση και στην ανακύκλωση αλλά και στα απορρίμματα.